Επίπλημμυ Ροπαθών Φαρκαδόνας, μαζί με πηγέντες της περιοχής, είμαστε εδώ σήμερα, ένα χρόνο μετά την πλημμύρα, να καταγγείλουμε την ανυπαρξία, την επιλεκτική ανυπαρξία για μας του κράτους, σπασμένα αναχώματα, υποδομές διαλυμένες, σχολεία ακόμα κλειστά, σπίτια κλειστά και οι ιδιοκτήτες τους φευγάτη πολύ, αποζημιώσεις ψίχουλα για όσους τους πήραν, και ένα χρόνο μετά είμαστε εδώ, στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, να επιδώσουμε το πλαίσιο αιτημάτων μας και των προβλημάτων μας, και απέναντί μας βρήκαμε ένα σιδερόφρακτο κράτος που επιλεκτικά είναι εδώ να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες που προτάσει η κυβέρνηση, αλλά όχι όμως να ακούσει τα δικά μας προβλήματα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δεν κάνουμε βήμα πίσω, θα αισθάνονται την πνοή των πλημμυροπαθών, συνεχώς την καυτή πνοή μας, τα αιτήματά μας στους Βέργορους. Είμαστε απογοητευμένοι από την πολιτική που ασκεί, ερήμωσε το χωριό μας, δεν υπάρχει μέλλον εδώ, τα μέτρα είναι ημίμετρα, δεν έχει καταφέρει να αποκαταστήσει τίποτα, που αυτό δείχνει η εικόνα που εμφανίζει αυτή τη στιγμή το χωριό μας. Το κέντρο υγείας δεν μπορεί να κάνει ούτε εξετάσεις αίματος.